Προστίκη για τον Κανάκη, όχι. Όχι βέβαια. Δεν έγινε. Προστίκη δεν έγινε. Έχει ρεπορτάζ για τον Κανάκη. Λοιπόν, δεν μίλησα καταρχάς με τον Γρηγόρη για να μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλές φορές μιλάμε με τους ίδιους και λέμε ότι μιλήσαμε με κάποιους φίλους τους. Δεν έχω μιλήσει με τον Γρηγόρη, αλλά έχω μάθει το περιβάλλον του πράγματα. Ναι. Ο Γρηγόρης δεν είναι τσαντισμένος, ούτε θυμωμένος, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Ναι. Γιατί τον θεωρούσε αδελφό του τον Αντώνη Κανάκη. Έχουν κοιμηθεί μαζί, έχουν ξενυχτήσει μαζί. Έχουν κοιμηθεί μαζί, είναι με τον Περσίδη. Πολιτή ρε παιδί μου, έχουν. Πώς να σου το πω τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Γιατί όταν λες έχουν κοιμηθεί μαζί. Ναι, Γιώργο, δεν έχει κοιμηθεί με το Θέμη, ας πούμε. Αυτό εννοώ. Αυτό λοιπόν, το παράδειγμα κάθε μέρα φτάνει πια, Το παράπονο. Ναι, κοιμόσαστε μαζί. Το παράπονο του είναι ότι ρε φίλε, ένα τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο. Πάρε με ένα τηλέφωνο. Για να του στείλει ένα κινητό δώρο. Τι να τηλέφωνο για να το βρει στο τηλέφωνο. Όχι, να το πήρε ρε αυτό. Και αν τον έφερνε και του λέγε δεν έχει πολιτισμό και κουλτούρα. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Είναι τόσο κολλητή. Ναι, Γιώργο. Θα μπορούσε να ήταν κάνει σίγουρα. Την ίδια κριτική. Σου μιλάει και ο Θέμης που είναι και παλιό. Χρησιμοποιώντα άλλε λέξει που δεν είναι τόσο προσωπικού. Μάλλον αυτό δεν το πήρα. Ρε παιδί μου, μια στιγμή, επειδή έχει ακουστεί ότι είχαν και οικονομικό το ρώτησα και αυτό. Πλέξιμο. Ότι είχαν, παίζει κάποιο μαγαζί. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Τουλάχιστον αυτό έμαθα εγώ έτσι. Τώρα, αν σκάσει κάτι άλλο, μάθα, δεν ξέρω. Και συγγνώμη, ρε παιδιά, ξυπνάει μια μέρα ο Κανάκης και αποφασίζει ένα φίλο του να τον σε εισαγωγικά σκίσει στον αέρα, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Δηλαδή δεν έχει ενοχληθεί κάτι από κάτι ο Κανάκης. Η λογική λέει ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί. Εγώ έμαθα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, και αν έχει ενοχληθεί από κάτι οικονομικό, ο Κανάκης θα βγει και θα πει για την εκπομπή. Ας βγει. Ούτως ή άλλως, εγώ πιστεύω ότι θα το έλεγε για την εκπομπή. Απλώς δεν φτάνει τόσο στα άκρα να. Ναι, είναι τρόπος και τρόπος που λέμε, ρε παιδί μου, πώς θα διατυπώσει την άποψή. Εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως, όποιος και να έκανε την εκπομπή και είχε χειριστεί τα πράγματα έτσι, είτε ήταν ο Γρηγόρης, είτε ήταν οποιοδήποτε άλλος, ο Κανάκης θα έλεγε αυτή την άποψη. Το συζητάμε τώρα, φίλος του όμως τώρα εμείς. Φέη μου, δεν θα το έκανε στον κολλητό του. Δεν θα το έκανε με τίποτα. Θα το έκανε, δεν θα χρησιμοποιήσει. Θα το έκανε μπορεί να το κάνει λίγο πιο χιουμοριστικά. Γρηγόρη, δεν είναι. Ναι, ναι αλλά το μικρό σου παίρνει ένα τηλέφωνο. Του λέει φίλε, καλεί αυτόν και του λε αυτά. Ναι, πάντως εγώ ξέρω, γιατί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που έχει κάνει και εσύ, έχω κάνει και εγώ λίγο ρεπορτάζ. Φυσικά. Ότι κοινοί γνωστοί και των δύο του έχουν πει και στου δύο, δηλαδή του έχουν συμβουλέψει ότι πρέπει να μιλήσετε στο τηλέφωνο για να το λύσετε. Δηλαδή ότι πρέπει να μην συνεχιστεί αυτό από αέρο, αλλά από τηλεφώνου. Προ το παρόν θα απαντήσει ο Γρηγόρης. Προ το παρόν δεν έχουν μιλήσει. Τουλάχιστον μέχρι την σοβαρά δεν είχα μιλήσει. Και εγώ αυτό ξέρω τώρα. Προ το παρόν. Ναι. Παιδιά, θα του θύγει κάτι του Γρηγόρη, γιατί όπω και εσύ κάνει ραδιόφωνο. Πολλοί ρωτάνε ακροατέ. Δεν σε ρωτάνε και σε διάφορα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί να μην απαντήσει τον ακροατή σου. Πιστεύω θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα απαντήσει αργότερα. Θα πάρει κάτι από το χωριό πάνω. Ωραία, λοιπόν, προχωρούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχει ο Γρηγόρης για απόψε.